σταμάτησε ξαφνικά να ακούγεται ο ήχος των φρένων στο μηχανισμό. Είναι ένας DAIWA 1000 Laguna LT. Δεν έχει πάνω από μήνα. Μάλλον έχει πάνω από μήνα, πρέπει να είναι γύρω στις 40 μέρες που τον έχουμε ψωνίσει, πρώτο μας μηχανισμό, και τον χρησιμοποιούμε. Ναι, δεν είχαμε εμπειρία από ψάρεμα και από άλλους μηχανισμούς. Πρώτος, αγαπημένος μέχρι στιγμής. Είναι ενοχλητικό το να μην ακούς τα φρένα, γιατί δεν μπορείς να αντιληφθείς εύκολα αν πρέπει να σφίξεις και πόσο πρέπει να τα σφίξεις, και είναι άσχημο, δεν σε βοηθάει. Σε ένα γρήγορο ψάξιμο που έκανα όταν συνέβη στο ίντερνετ, είδα ότι μάλλον έχει σχέση με μια ασφάλεια που είναι κάτω από την μπομπίνα, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για κάτω από την μπομπίνα το πρόβλημα. Δηλαδή όταν γυρνάει η μπομπίνα με τα φρένα, τότε δεν ακούγονται τα φρένα, δεν είναι πάνω στο κομβίο, στην πεταλούδα που ρυθμίζουμε τα φρένα. Εκεί κανονικά η πεταλούδα κάνει κλικ κλικ κλικ, ρυθμίζει, απλά δεν έχουμε αυτόν τον ήχο που βοηθάει. Και τώρα συνειδητοποιώ κιόλας ότι βοηθάει, που δεν τον έχω. Είναι κάποια πράγματα που όταν συμβαίνουν απλά μαθαίνεις να λειτουργείς με αυτά, και όταν σταματάνε να συμβαίνουν, όταν σταματάνε να λειτουργούν, τότε αντιλαμβάνεσαι τη χρησιμότητά τους. Ναι, αυτό το κλικ 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 πάνω στο κομβί έχει τη χρησιμότητά του, και αυτός ο χαρακτηριστικός ήχος όταν φεύγει το νήμα και ακούγονται τα φρένα, όταν δεν είναι ελεύθερος ο μηχανισμός, και αυτός από την μπομπίνα, δηλαδή αυτός ο ήχος προέρχεται από μια ασφάλεια κάτω από την μπομπίνα, και είναι και αυτός ένας ήχος που χρειάζεται και σε βοηθάει πάρα πολύ, ιδιαίτερα όταν έχεις κάποιο ψάρι, για να αντιληφθείς πόσο σου τραβάει εκείνη τη στιγμή, γιατί χωρίς ήχο απλά δεν μπορείς να καταλάβεις με τα φρένα που έχεις πόσο τραβάει από αυτά τα φρένα. Είναι τόσο απλό, παιδιά. Αυτός ο ήχος μας κάνει να αντιληφθούμε πόσα φρένα τραβάει εκείνη τη στιγμή, και αν χρειάζεται να σφίξουμε τα φρένα ή αν χρειάζεται να ανοίξουμε λίγο τα φρένα. Να το λοιπόν ο μηχανισμός, ενώ βλέπουμε ότι εδώ στην πεταλούδα που ρυθμίζεται τα φρένα ακούμε μια χαρά πεταλούδα, ο μηχανισμός όταν γυρνάει ακόμα και με κλειστά τα φρένα, που βέβαια βλέπετε γυρνάει με δυσκολία, δεν ακούγεται τίποτα. Άνοιξουμε τα φρένα, βέβαια γυρνάει πιο εύκολα, τα φρένα λειτουργούν δηλαδή, αλλά πάλι δεν ακούμε τίποτα. Για πάμε λοιπόν να δούμε πώς λύνουμε ένα τέτοιο πρόβλημα. Και βέβαια ανοίγουμε πρώτα την πεταλούδα, οπότε είναι μια χαρά, δεν είναι εδώ το πρόβλημα, ήταν όλο μια χαρά. Το πρόβλημά μας είναι εδώ, είναι εδώ και εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε εντοπίσει, θα πρέπει να ξέρετε για να το έχετε εντοπίσει. Εδώ λοιπόν, να σας το δείξω καλύτερα. Εδώ
κανονικά υπάρχει ένα έλασμα. Αυτό το έλασμα είναι αυτό που μπαίνει εδώ μέσα, τυλικώνει εδώ μέσα, κοιτάξτε, και εδώ είναι αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον εδώ. Κοιτάξτε, έχει φύγει από τη θέση του, σαν να το βλέπετε, έχει φύγει από τη θέση του και βρίσκεται εδώ. Να το. Αυτό εδώ το έλασμα. Είναι όλη η ιστορία. Το οποίο δεν είναι πλέον στη θέση του. Αυτό το έλασμα βέβαια γυρνάει εκεί μέσα που ήταν, αλλά γυρνάει από τη θέση του, που η θέση του είναι εδώ. Και ο θόρυβος που ακούμε είναι επειδή αυτό το έλασμα όταν γυρνάει, όταν βρίσκεται στη θέση του και γυρνάει, βλέπετε εδώ κάποια γρανάζια. Χτυπάει λοιπόν αυτά τα γρανάζια και ακούμε αυτόν τον ήχο, το χαρακτηριστικό, όταν μας τραβάει κάτι φρένα. Πάμε λοιπόν. Δεν ξέρω πώς βγήκε από εκεί, παιδιά. Το πάθα στο ψάρεμα. Λοιπόν, το χτύπησα, δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στη θέση του. Εδώ λοιπόν που είναι η θέση του. Εκεί γρασάκι, βλέπετε, μου άφησε λίγο στο χέρι. Εκεί μέσα γρανάζια. Εδώ πρέπει να μπει. Και όπως βάζουμε εδώ, πρέπει αυτά εδώ να σπρωχτούν και να κλειδώσει ο μηχανισμός στη θέση του. Έτσι δηλαδή. Κοιτάξτε πλέον πώς ακούγεται. Και μάλιστα μου φαίνεται ακούγεται ακόμα καλύτερα από ό,τι ακούγονταν. Κοιτάξτε με σκληρά φρένα πώς ακούγεται. Να ανοίξουμε τα φρένα. Πάλι ακούγεται μια χαρά. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά. Λύθηκε το πρόβλημα. Άντε, με γεια. Αυτά, παιδιά. Οπότε άμα σας τύχει και εσάς, απλά φτιάξτε το. Δεν είναι δύσκολο. Ελπίζω να βοήθησα. Χαιρετώ και καλές θάλασσες. Και αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε κι άλλα σχετικά με το LRF και σχετικά με μικρές και μεγάλες αποδράσεις ψαρευτικές, καθώς και κόλπα και tips για ψάρεμα, πατήστε subscribe. Κάντε ένα subscribe για να μπορείτε να δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο που θα ανεβάζουμε στο κανάλι μας.